αυτό το νέο σας πόνημα, το βιβλίο «Χορός για δύο, ένας θα ζήσει». Έτσι όπως καταντήσαμε, πραγματικά ο χορός αυτός είναι για δύο και ένας θα ζήσει. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Συγγνώμη που το κάνω αυτό, αλλά είναι η πραγματικότητά μας και η καθημερινότητά μας αυτή. Ναι, καλά το λέτε, αλλά άμα ξεκινήσουμε από το τέλος, το ένας θα ζήσει στο βιβλίο είναι αισιόδοξο. Δηλαδή δεν θα ζήσει η Μαυρίλα και η Κατήφια, κάτι άλλο θα ζήσει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτό το νέο σας τοπώνυμα. Χώρος για δύο, ένας θα ζήσει. Ένα βιβλίο με αρκετές, αν θέλετε, ανησυχίες ή πολλές σκέψεις, βάζοντας σκέψεις στα νέα παιδιά. Διότι και ως διδάκτορ θεολογίας και ως καθηγητής σε λύκειο, αλλά και ως, νομίζω έχετε τελειώσει επίσης τα αρχαιολογία ή ιστορία, έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές, βάζετε αρκετά ερωτήματα που θα πρέπει να αναπτυχθούν και να κουβεντιαστούν. Υπάρχει δηλαδή εκείνο το ερέθισμα και μέσα στην τάξη για να μιλήσεις για αυτά? Ναι, εδώ βέβαια να πω το εξής. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας συγγραφέας και το βιβλίο αυτό δεν γράφτηκε. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν έπρεπε να εκδοθεί, να σας πω την αλήθεια. Με την έννοια πια. Ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι του, το μεγαλύτερο, είναι ένας εσωτερικός μονόλογος, ένας εσωτερικός στοχασμός από αυτούς που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Και πολλές φορές δεν έχουμε το θάρρος να το πούμε ούτε στο διπλανό. Όπως είπατε, έχει πολλές έτσι αναζητήσεις και υπαρξιακούς στοχασμούς, θα έλεγα εγώ. Έχει προβληματισμούς και κυρίως έχει βγει από την λογική του ότι κάθομαι και σκέφτομαι ή αναπολώ ή μέσα στο μυαλό του καθενός και στην ψυχή του καθενός γεγονότα, πρόσωπα, πράγματα που θα έπρεπε να κάνει και δεν έκανε ή πράγματα που έκανε και δεν του βγήκαν καλά. Του βγάζουν έτσι μια στοχαστική διάθεση και μια αναπόλυση. Κάπως έτσι δηλαδή, αν κάποιος το δει και το διαβάσει, κάπως έτσι πρέπει να το δει. Μα ούτως ή άλλως και η ίδια η ζωή και ο θάνατος και η αγάπη και ο χώρος αυτών των αδείων είναι ένα στοιχείο αναζήτησης σημαντικό. Ας μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλές φορές μπορεί να κάνουμε αυτές τις σκέψεις. Από την άλλη, αυτές οι σκέψεις έρχονται και συγκρούονται με μια δύσκολη καθημερινότητα. Δεν θέλουμε ούτε καν να σκεφτόμαστε. Οπότε όλα αυτά τα δεδομένα νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατόν να τα διαβάσεις ως σκέψεις, πραγματικά ως σκέψεις, ως στοχασμούς δικούς σας, δεν έχει σημασία, αλλά σου δίνει εκείνο το ερέθισμα να προχωρήσεις και να πας παρακάτω, να σε βοηθήσει να πας λίγο παρακάτω. Ακριβώς. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι ακόμα και έχει σημασία και με ένα κεφάλαιο του βιβλίου. Αν κάποιος ψάχνει έτοιμες απαντήσεις ή συνταγές, θα απογοητευτεί. Γενικά εγώ ως άνθρωπος είμαι κατά των συμβουλών. Όσο και αν φαίνεται λίγο παράδοξο ένας καθηγητής να είναι κατά των συμβουλών, γενικά όντως δεν μπορώ να ακούω συμβουλές και δεν μου αρέσει και να δίνω συμβουλές με ένα διδακτικό ύφος, με τον αντίχειρα έτσι σηκωμένο, κάτσε καλά παιδί μου, έλα εδώ να σου πω το νόημα της ζωής. Μ' αρέσει να σας πω την αλήθεια, πολλά ερωτήματα και πολλά προβλήματα να μένουν αναπάντητα και άλυτα και να δουλεύουν μέσα μας. Επειδή εμείς οι θεολόγοι και οι καθηγητές είμαστε εύκολοι στο να έχουμε κονσέρβες και να δίνουμε απαντήσεις. Και μέσα στο βιβλίο βγαίνει αυτή η ανησυχία μου, ας πούμε, από μαθήματα ή από κηρύγματα. Πας, ας πούμε, κάπου και σου λένε ο Θεός είναι αυτό, ο Θεός είναι εκείνο, ο Θεός είναι τ' άλλο. Προφανώς ο Θεός είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο με βάση την Αγία Γραφή. Αλλά ο καλύτερος ορισμός είναι ότι ο Θεός αγάπη εστί. Αν τώρα εσείς μπορείτε να μου ορίσετε και ταυτόχρονα να μου περιορίσετε την αγάπη, οπότε τι να πω από εκεί πέρα. Νομίζω ότι το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Το βιβλίο αυτό λοιπόν αναφέρεται πολύ στο θάνατο και στην αγάπη. Είναι δύο υπαρξιακά ερωτήματα τα οποία όλοι μας έχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, και στα οποία όποιος ψάχνει απάντηση, ριζική όμως απάντηση, δηλαδή να μην αλλάξει την επόμενη μέρα, γενικά στη ζωή του μάλλον θα απογοητευτεί. Υπάρχουν, ας πούμε, παράδειγμα γεγονότα που κάθε μέρα συμβαίνουν και συνέβαιναν και στο παρελθόν, όπου ο θάνατος, να το πω έτσι απλά, δείχνει το αποκρουστικό του πρόσωπο με τόσο έντονο βαθμό και ρυθμό. Αρχίζουμε και λέμε, συγγνώμη, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει ο Θεός, ας πούμε, να τα βλέπει αυτά. Ή τι κάνει αν τα βλέπει? Για μένα, όποιος έχει απάντηση ξεκάθαρη σε αυτό και βεβαιότητα, νομίζω ότι δεν μπορεί να μπει στην ουσία του ερωτήματος.
Η ουσία του ερωτήματος είναι αυτό, ξαναλέω, να δουλεύει μέσα μας και να μας παλεύει, να μας πετάει. Όπως γίνεται σε ένα box που πάνε, ας πούμε, βέβαια τώρα πήγα σε άλλο, γιατί και στο χορό γίνεται αυτό. Πάνε από τη μία πλευρά της πίστας στην άλλη, πάνε από τη μία πλευρά του ring στην άλλη. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και οι υπαρξιακές αυτές καταστάσεις της ζωής. Εκεί που φτάνεις στο απόλυτο μηδέν, νομίζεις, ξαφνικά υπάρχει μια χαραμάδα ελπίδας και ένα φως. Είναι εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται στη βίβλο η επιθανάτια αγωνία του Χριστού, ο οποίος έχει φτάσει από την ανθρώπινη, στο πούμε, πλευρά στο μηδέν. Υπάρχει μια λεπτομέρεια εκεί, το ότι ήταν ο υδρότας του τόσο, λέει, έντονος, ως θρόμβι αίματος. Δηλαδή είχε φτάσει σωματικά, ας το πούμε έτσι, στην πλήρη απελπισία. Καθαρά, αν το δούμε από πλευρά σωματικής, γιατί ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Λίγες ώρες μετά τι κάνει? Πεθαίνει και ανίσταται, ανασταίνεται και πλέον νικά οριστικά το θάνατο. Αν κάποιος τον έβλεπε εκείνη τη στιγμή, θα έλεγε αυτός είναι ο χαμένος της ιστορίας. Και όμως η ιστορία μετά από λίγες μέρες ανατρέπεται. Αυτό θέλω βασικά να περάσω μέσα από το βιβλίο, αυτές τις επαρξιακές αγωνίες και αναζητήσεις. Ξαναλέω, χωρίς ο καθένας να παίρνει το δικό του, αν θέλετε, έτσι, μήνυμα. Αλλά λέγοντας εκ των προτέρων ότι μέσα από αυτόν τον χώρο των δύο υπάρχει ο νικητής, και αυτός ο νικητής είναι η αγάπη σε όλες τις εκφάνσεις της. Άρα αυτή ήταν και η ανάγκη σας για να προχωρήσετε. Ακριβώς. Γιατί έχω και το προνόμιο να είμαι σε ένα επαγγελματικό χώρο με ηλικίες 15-18, που ό,τι και να λέμε οι απ' έξω και όσο και να μαυρίζουν τα πράγματα, τα παιδιά έχουν μέσα τους και ακτινοβολούν αυτή την αγάπη και αυτή την ανάγκη για αγάπη και ελπίδα και αποδοχή, ακόμα και από την παραβατικότητα. Ακόμα και στην παραβατικότητα μπορείς να βγάλεις χρυσάφι. Μπορείς να βρεις πράγματα και να ανατρέψεις κάποια δεδομένα. Αυτό που κάνουμε καμιά φορά οι απ' έξω και κυρίως η ενήλικη κοινωνία, λέμε αυτό το παιδί είναι χαμένο. Ξέρετε πόσα παιδιά και στο παρελθόν τα είχαμε χαμένα και γίνανε μεγάλες προσωπικότητες, επιστήμονες, σοβαροί άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι, και δώσαν ένα τόνο στην κοινωνία που κανείς άλλος δεν το έδινε. Και πόσα παιδιά τα είχαμε σωσμένα ή σίγουρα, και τελικά δεν έγινε αυτό που εμείς προσδοκούσαμε. Ας αφήσουμε μερικές φορές τη ζωή και το χρόνο, γιατί το βιβλίο παίζει και με το χρόνο, παίζει και με τις βεβαιότητες, να κάνουν, αν θέλετε, τις δικές τους ανατροπές και τις δικές τους εκπλήξεις και να είμαστε δεκτικοί. Συνηθίζω να λέω στο σχολείο ότι μου λένε τι μάθημα θα κάνουμε. Λέω ότι και να κάνουμε, όλα είναι θεολογία. Στην πραγματικότητα λοιπόν η ανοιχτότητα η οποία υπάρχει στη θεολογική σκέψη, αρκεί να μην περιορίζεται από θρησκοληψίες και από δυσδαιμονίες και από μικρές βεβαιότητες μικρών ανθρώπων, και όλοι μας είμαστε μικροί άνθρωποι, αυτή η ανοιχτότητα είναι το φως το οποίο για μένα χρειάζεται, ας πούμε, κάθε έκφανση του βίου. Και κάθε έκφανση του βίου μπορεί να είναι από την καθημερινότητα, όπως τα προβλήματα που πριν συζητούσατε με τον αγαπητό σας συνομιλητή, μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί. Είτε πρόβλημα κοινωνικό, πολιτικό, προσωπικό. Ο άνθρωπος είναι ένα όν που κοιτάζει πάνω. Έτσι, αυτό κατά μία ερμηνεία, άνθρωπος είναι άνω φρόσκο. Κατά μία ερμηνεία, υπάρχουν και άλλες ερμηνείες. Πάνω, κάποια στιγμή δεν ξέρω να κοιτάξουμε πάνω, να το δούμε λίγο. Αυτό λέω. Θα προσθέσω πριν, δεν θα συμπληρώσω τίποτα. Σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά σε αυτά που λέτε. Ξέρετε ότι τον ακούω πολύ προσεκτικά πάντα το λόγο σας και επιλέγω να τον ακούω το λόγο σας, κύριε Ασημακόπουλε. Και ας μην είμαι σε εκείνα τα χρόνια του σχολείου και να σας έχω απέναντί μου ως καθηγητή. Το απέναντί μου όχι, γιατί δεν θα ήθελα να σας έχω απέναντι, να σας ακούω μέσα σε μία τάξη. Αλλά οφείλω να προσθέσω το εξής. Επειδή στην αρχή έκανα το λάθος. Πτυχιούχος του τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας, κατεύθυνση ψυχολογίας, τελειόφυτος του τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, γιατί κάποιοι θέλουν και αυτούς τους τίτλους. Χορός για δύο. Ένας θα ζήσει, ο χορός ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, αλλά με την κυριολεκτική και την μεταφορική έννοια σε όλες τις εκφάσεις στη ζωή μας. Πού μπορούμε να βρούμε αυτό το βιβλίο? Το βιβλίο αυτό είναι αυτοέκδοση, δεν διατίθεται από κάποιο εκδοτικό οίκο. Όποιος ενδιαφέρεται, αναγκαστικά πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου και εγώ θα του πω, ας πούμε, πώς θα το λάβει. Κυκλοφορήσει εδώ και μία εβδομάδα. Σε λίγο θα το έχουν και κάποια βιβλιοπωλεία. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιον να υποδείξω. Στο χώρο που βρισκόμαστε σήμερα και στην κοινωνία, όλοι μπορούν να βρεθούμε. Οπότε, αν κάποιος έρθει σε επαφή μαζί μου, θα μπορέσει να το πάρει. Σωστά. Άμεσα.
άμεσα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό τάξιδο να είναι. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.